είστε και δημοσιογράφοι, τι θα λέγατε τώρα να, με τη βοήθεια του συναδέλφου, η συνάδελφο Ιάννα Κωνσταντακάκη, καταρχήν να σα πω, εγώ είμαι η Ανέτα Καβαδία, δουλεύω στην ΕΡΤ. Η Ιάννα Κωνσταντακάκη κάνει χρόνια εργατικό ρεπορτάζ. Θα ζητήσουμε λοιπόν την πολύτιμη συμβουλή τη να μα πει τι ακριβώ διακυβεύεται. Τι ακριβώ διακυβεύεται, όχι μόνο στον κλάδο των δημοσιογράφων, μια και είμαστε, όπω είπαμε, δημοσιογράφοι. Τι διακυβεύεται στο σύνολο των εργαζομένων. Τι σημαίνει δηλαδή η ζωή μας, όπως λέει και η κυρία, διακυβεύεται η ζωή μας. Τι σημαίνει αυτό που επιχειρείται να γίνει, αυτή η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων. Άννα. Μιλάμε για τα αυτονόητα και μάλιστα, όπως λένε και οι εργατολόγοι, να ξαναγράφεται το εργατικό δίκαιο, γιατί δεν είναι το ίδιο έτσι ακριβώς όπως το ξέραμε ή όπως το διδάχτηκαν κάποιοι στα πανεπιστήμια. Η κατάσταση λοιπόν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που με την λογική δώσ' τα όλα για την έκτη δόση έχουμε φτάσει μισθωτοί να έχουμε μπει πολύ πιο νωρίς στο κουρίο και να κουρεύονται και μισθοί αλλά κυρίως δικαιώματα. Τι σημαίνει λοιπόν το να κουρεύονται τα δικαιώματα και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, και θα σας το πω με πολύ απλά λόγια για να το κατανοήσετε, όταν λέει ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Βενιζέλος ότι αν δεν υπάρξει η έγκριση μέσω του νομοσχεδίου για τη μη επέκταση των κλαδικών συμβάσεων, ενδεχομένως να μην πάρουμε τα χρήματα για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Η επέκταση λοιπόν των κλαδικών συμβάσεων ισχύει και ίσχυε μέχρι σήμερα. Από εδώ και στο εξής δεν θα ισχύει. Δηλαδή, μέχρι τώρα η πλειονότητα των επιχειρήσεων υπέγραφαν κλαδικές συμβάσεις. Οι επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, οι μισθωτοί, παίρναν τα χρήματα που παίρναν άλλοι συνάδελφοί τους. Αυτό από αύριο σταματάει να ισχύει. Που σημαίνει με απλά λόγια, δεν συμφέρει κανέναν εργοδότη να κάτσει να κάνει συλλογικές διαπραγματεύσεις, γιατί δεν τον συμφέρει πλέον να δώσει και δεν θα μπορεί να δώσει και μισθούς. Πού πάμε? Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Με ποιο θα συνδιαλέγεται πλέον, εφόσον δεν χρειάζονται ούτε εργοδοτικές οργανώσεις, με ποιον θα συνδιαλέγεται η ΓΕΣΕΕ για να μας δίνει έστω αυτά τα 740 κατώτατο. Ενδεχομένως να μην έχει συνομιλητή. Να λοιπόν πώς κουρεύονται οι μισθοί. Και επίσης πως δεν θα υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις παντού.